get your carding and go home with Fong. Γεια σας. Βλέπω την ταινία ο ήσυχος Αμερικάνος. Ο ήσυχος Αμερικάνος που λέω την ταινία με τον Μάικλ Κέιν και τον Μπρένταν Φρέιζερ. Εδώ να μια πολύ προέρχεται μια πολύ καλή ταινία. Η οποία είναι έκπληξη για μένα, δηλαδή μια Αμερικανιά η οποία να λέει είναι τόσο αληθινή. Πρώτη φορά βλέπω Αμερικάνικη ταινία να λέει τρεις αληθείς. Συγκλονιστική ταινία, φορά αληθινή ιστορία, αληθινά γεγονότα και του Βιετνάμ. Τώρα θέλω προσοχή, πολύ προσοχή στη σκηνή αυτή. Προσέξτε αυτή τη σκηνή. Είναι πολύ συγκλονιστική. Προσέξτε πολύ καλά κάθε λέξη που θα υποθεί. Πρέπει τώρα. Πολύ σημαντικό. Είναι εκπληκτική η ερμηνεία του Μάικλ Κέιν και του Βιετναμέζου βοηθού του. Ο Μάικλ Κέιν έχει δηλώσει ότι είναι η σπουδαιότερη ερμηνεία που έχει κάνει και η σπουδαιότερη ταινία που έχει κάνει και είναι πολύ περήφανος για αυτό το πράγμα που έκανε την ταινία. Και συμφωνώ και εγώ μαζί του. Είναι πραγματικά η καλύτερη ερμηνεία που έχει κάνει και η σπουδαιότερη ταινία που έχει κάνει και δημιουργημένα είναι περήφανος. Αυτή η σκηνή είναι πολύ συγκλονιστική. Θέλει όμως να δώσετε προσοχή, πολύ προσοχή στη σκηνή, κάθε λέξη που θέλετε να πείτε. Έχει τη σημασία της. Ο ήσυχος Αμερικάνος, τους ταινιές, ο ελληνικός τίτλος. Ο ξένος τίτλος είναι το ίδιο, Quiet America. Quiet America. Did you cut your hand, sir? Πολύ προσοχή. Is it down there? 30 dead. Probably 20 more by morning. Started arresting communist sympathizers. There was a woman with a baby. She covered it with her hand. This man, he died right in front of his family. Pyle. Did you see him? He spoke Vietnamese. He spoke Vietnamese. Vietnamese. Like it was his, you know, native language. Larry! Larry! Come over here! Get this! Move it! Bring him! Bring him! Put this knife over here! Bring him right here! Come on! Come on! Τόσο ωραία ταινία και τόσο αληθινή και τόσο αλήθεια συγκράνε Αμερικάνικοι. Πολύ παράξενο φαίνεται. Πολύ καλή ταινία.
to the manufacturer of imitation tortoiseshell jade. Trade name Dialect. Also used as a plasticizer in explosive compounds. Joe is running game programs with some of the business people close to tech. Dialect is a more Οι Αμερικανοί πρέπει να θέλουν τελικά οι τσβόνους. Σας θυμίζει κάτι? Οι Αμερικανοί δημιουργήσαν τον ISIS, εξοπλίζουν τον ISIS. Δεν βάζουμε μυαλό. You're saying Pyle is OSS? I believe the new name is CIA. Anyone can speak to him. It's not so easy. He's followed by protectors. But if you ask to meet with him, man to man. Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι και γράψτε κάτι σχόλιο. These are contacts of the communist? Officially, no. Unofficially, yes. I don't know. Suppose you invite him to dinner at the Vieux Moulin, say, between 9 and 9:30. It's quiet near there. My friends can speak to him undisturbed. Maybe he's engaged. At 6:30, my contacts will have someone in the street outside your apartment. All you have to do, if you decide to invite him to dinner, go to the window, open the book. Find the like, και εγγραφείς στο κανάλι. What will they do? I promise you, my contact will act as gently as the situation allows. Sooner or later, Mr. Fowler, one has to take sides if one is to remain human.